Μερώσει. Κύριε Μωραΐτη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα. Να ευχηθώ συγχαρητήρια για την εκλογή σας και πάλι στην Νέα Βουλή. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε, κύριε Μωραΐτη. Μιλήσατε κι εσείς μάλιστα και προχθές και άκουσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την συνομιλία σας στο web radio του 902.gr. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι εικόνα είδατε αυτές τις μέρες στην Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ήπειρο, η οποία πλήγηκε σφόδρα από το κύμα κακοκαιρίας. Πραγματικά είχαμε μεγάλες καταστροφές. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ και στην Άρτα και στην Ατολοκανανία και στην Πρέβεζα πήγε στις πηγές περιοχές. Αυτό εκεί που συναντήσαμε είναι ότι φάνηκαν με τον πιο ανάγκηπο τρόπο οι εγκληματικές ευθύνες, μπορούμε να πούμε, της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια που δεν πήρε πραγματικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής θωράκισης γενικότερα της περιοχής. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις τεράστιες ζημιές. Βέβαια ήταν έντονες οι προκοπτώσεις, δεν ήταν ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Mm-hmm. Εμείς το είπαμε καθαρά ότι αυτό το ισχυρίζονται όλοι αυτοί που λέγοντας ότι ακραία φαινόμενα προσπαθούν να διώξουν από πάνω τους τις ευθύνες που έχουν. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει. Για παράδειγμα αυτό που συνέβη και στην Άρτα, όπου έχουμε και τις μεγαλύτερες καταστροφές, ιδιαίτερα αυτές που έχει προκαλέσει το φράγμα του Πουναρίου. Βεβαίως. Εδώ είναι καθοριστικές οι ευθύνες της ΔΕΗ, πράγμα που ομολογούν και οι ίδιοι κάτοικοι. Είναι γενικό δηλαδή αυτό το συμπέρασμα ότι η ΔΕΗ έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί από πολύ νωρίτερα δεν απεγκλώβησε ποσότητες νερού. Σταδιακά, σιγά σιγά, να εκτονώνεται όλη η ποίηση του νερού και οι ποσότητες αυτές, με αποτέλεσμα όταν αναγκαστήκαν να απεκλωβήσουν τεράστιες ποσότητες, αυτές να φτάσουν και να πνίξουν στην κυριολεξία τον κόσμο. Είτε ήδη, είτε λειτουργεί κάτω από καθεστώς του δημοσίου, είτε των ιδιωτών, για λίγες χιλοβατόρες δεν σκέφτεται τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι τεράστιες ευθύνες. Κύριε Μωραΐτη, θεωρείτε δηλαδή ότι πιαστήκαν σε εισαγωγικά στον ύπνο? Γιατί εντάξει, και οι ποσότητες του νερού ήταν υπερβολικές. Δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή να ακυρωθούν και χωριά από τις πλημμύρες, δηλαδή όπως το βιώσαμε. Ναι, κύριε Κουγιάκη, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Σήμερα η τεχνολογία, η επιστήμη έχει φτάσει σε τεράστια ύψη, γιατί και η μετεωρολογική υπηρεσία πολύ έγκυρα έχει προειδοποιήσει για αυτό το οποίο θα επακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πάθηκαν έγκυρα μέτρα. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή ήταν μεγάλος ο όγκος του νερού. Αλλά... Και θεωρείτε ότι ήταν λάθος αυτό που είπατε για τη ΔΕΗ, για τη διοίκηση της ΔΕΗ Πουρναρίου, να παρακρατά τη στάθμη του φράγματος σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό το συναντήσαμε και στον κάμπο της Άρτας και στον κάμπο της Ετωλοκανανίας. Δεν είχαν καθαριστεί σχεδόν πουθενά οι άβλακες, χωμάτινοι άβλακες, οι οποίοι είναι αποσταγιστικά έργα στις γεωργικές εκτάσεις. Με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, στο κομπότι της Άρτας υπήρχαν 3-4 αναχώματα κατά μήκος μέχρι να φτάσει στον κάμπο εκεί του κομποτίου. Υπήρχαν κάποια στεφέα που δημιουργούσαν σαν κυματοθράψεις, δηλαδή σταματούσαν την πίεση του νερού. Όπως μας είπαν οι κάτοικοι εκεί, είχαν σχεδόν επιχωθεί. Μάλιστα. Και το νερό περνούσε από πάνω. Εδώ είναι οι εγκληματικές ευθύνες και της τοπικής διοίκησης, των δήμων, της περιφέρειας και όλων αυτών. Θα σας πω και ένα ακόμη πιο τρανταχτό παράδειγμα. Εγώ, ξεκινώντας από τη Βόνιτσα, περνώντας την Αμφιλοχία να πάω προς την Άρτα, στο εθνικό δίκτυο από την Άρτα προς το Μενίδη, από την Αμφιλοχία προς το Μενίδη, σε 2-3, ίσως και παραπάνω σημεία του δρόμου, είχαν πέσει πέτρες μέσα στο οδόστρωμα. Εκεί ήταν η τροχιά που έδωνε μόνο τη μια λωρίδα του δρόμου, σταματούσε τα αυτοκίνητα από μια μεριά να περάσουν και μετά έδωνε στην αντίθετη κατεύθυνση την κυκλοφορία. Εκεί είναι οφθαλμοφανές ότι μπορούσε με ένα πλέγμα προστατευτικό, εκεί που πέφτουν συνέχεια από πτώσεις κλήτων, να προστατευτούν. Και ευτυχώς, όταν έγινε η πτώση τεράστιων όγκων, δεν περνούσαν αυτοκίνητα, μπορούν να περνούσαν και θύματα. Αυτό δεν είναι εγκληματική αμέλεια της πολιτείας. Δεν μπορεί σε ένα εθνικό δίκτυο που περνάνε τεράστιους όγκους αυτοκίνητων και σήμερα με την Εγνατία, εδώ που ορισμένοι πηγαίνουν και προς την Εγνατία
να προστατευτεί αυτά τα κομμάτια του δρόμου. Είναι 5-6 κομμάτια, ναι. Σε κάποια έχουν πλέγματα στον δρόμο, σε κάποια όχι. Εδώ είναι οι καθοριστικές. Οι ευθύνες της πολιτείας. Και προφανώς είναι αυτό που λέμε, κύριε Μωραίτη, μερικές φορές ότι δεν το περιμένουμε ή ευελπιστούμε ότι δεν θα συμβεί. Δεν ξέρω αν τελικά θεωρείτε ότι τα πλημμυρικά έργα είχαν γίνει στον επιθυμητό βαθμό. Γιατί εντάξει, τώρα μπορεί να γινόμαστε εύκολα μετά Χριστόν προφήτες, αλλά θεωρείτε από ότι φαντάζομαι ότι υπήρχαν κάποιες ελλείψεις και θα μπορούσαν να έχουν ολοκληρωθεί κάποια αντιπλημμυρικά έργα για να βοηθήσουν την κατάσταση και να περιορίσουν τις καταστροφές. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα, είναι θέμα κεντρικού σχεδιασμού. Mm-hmm. Είναι θέμα όταν σχεδιάζεις για την προφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και όχι για το κέντρο, γιατί έχουμε αρκετά χρήματα στα επαρχιακά δίκτυα, σε μεγαλοκατασκευαστές, σε μεγαλοεργολάβους. Έπρεπε να προβλέπουμε και πιθανότητες και μέτρα προστασίας. Ένα άλλο πάλι σημαντικό ζήτημα είναι η μέτρα αντιπυρικής σωράγησης. Έχουμε καμένα δάση τα οποία δεν σταματούν την πίεση των νερών και φτάνουν σε περιοχές και έχουν πλημμύρες. Όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός ότι δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός που μπορεί να δημιουργεί, να φτιάχνει έργα τα οποία θα έχουν στόχο την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών, αλλά πάνω απ' όλα την προστασία και τη ζωή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Γιατί σας είπα, και στην περιοχή της Ετωλοκατανίας και στην Πρέβεζα είχαμε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, αν κάποιοι άβλακες, χωμάτινοι, αποστακιστικά έργα ήταν να έχουν τη δυνατότητα χωρητικότητας νερών να διοχετεύουν στη θάλασσα, ενδεχομένως δεν θα είχαμε τέτοιες ζημίες. Εμείς δεν λέμε ότι δεν ήταν, όπως το λένε, έντονα τα φαινόμενα, αλλά δεν μπορεί να ξεπερδεύουμε έτσι απλά, να λέμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό άλλωστε είναι και η πολιτεία και οι φορείς να προστατεύουν τους κατοίκους από τα ακραία φαινόμενα. Αν δεν είναι τόσο τα φαινόμενα έντονα, δεν θα είχαν τέτοιες συνέπειες. Πάντως, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά, γιατί νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έστειλε άμεσα τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Σπίρτζη, για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Και μάλιστα, όπως ενημερώθηκα λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, ο κύριος Παπαδημούλης ζήτησε την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για τις καταστροφές που έχουν δημιουργηθεί στην Ήπειρο. Θεωρείτε ότι έδειξε αντανακλαστικά η νέα κυβέρνηση, κύριε Μωραϊτή? Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος δεν πάσχει από συμπάθεια, πάσχει από έργα. Εμείς θεωρούμε, εντάξει, έχουν να επέξουν ευθύνες στη νέα κυβέρνηση, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτά που είπε ο κ. Παπαδημούλης, εγώ δεν τα άκουσα, αλλά εμείς στην περιοδία μας, επειδή έχουμε τα ζητήματα της αποζημίωσης των αγροτών μέσω ΕΛΓΑ, είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Ας περιμένουμε λίγο να γίνουν πράξη εξαγγείλεις της κυβέρνησης. Ένα θετικό μπορεί να είναι ότι πράγματι οι περιοχές αυτές κηρύχθηκαν σε έκτατη ανάγκη. Αλλά πολύ φοβόμαστε ότι μέσω του ΕΛΓΑ, για παράδειγμα, οι πηγέντες παραγωγή και εκτινοτρόφοι της Σάρτας και των άλλων νομών της Βορειοδυτικής Ελλάδας, μέσω του ΕΛΓΑ δεν θα πάρουν χρήματα. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, ο ΕΛΓΑ λειτουργεί σαν ένας φορομπηκτικός, φοροεισπεκτικός μηχανισμός που επιβάλλει δυσβάχαρα στον κόσμο και από την άλλη μεριά δεν αποζημιώνει για ζημίες που έχει υποστεί είτε το φυτικό είτε το ζωικό κεφάλαιο. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν ισοσχελισμένοι προϋπολογισμοί. Θα το πω έτσι απλά να γίνει κατανοητό στους ακροατές ότι ο ΕΛΓΑ δίνει παράδειγμα για την κάλυψη πλημμυρών 100 εκατομμύρια. Αν οι ζημίες είναι 500 εκατομμύρια, θα μοιράσει τα 100. Δεν μπορεί να δώσει ακριβώς. Δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Αλλά πολύ φοβόμαστε αυτό που είπε ο κ. Παπαδημούλης. Μου θυμίζει ότι ενδεχομένως να ενεργοποιήσουν αυτό το μηχανισμό των παλιών ΨΕΑ, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς ονομάζεται, κρατική ασφάλεια, κάπως έτσι, τέλος πάντων, είναι τα παλιά ΨΕΑ και εδώ μιλάμε για μια χρονοβόρα διαδικασία και οι αγρότες μας παίρνουν ψίχουλα. Εμείς τονίσαμε και στην περιοδία μας και στις ομοσπονδίες των αγροτικών συλλόγων των νομών Άρτας και Ετωλοκατανίας αλλά και Πρέβεζας, αλλά και στα εργατικά κέντρα της περιοχής να επαγρυπνούν και ζητήσαμε την άμεση καταγραφή των ζημιών και η αποζημίωση στο 100% των πηγέντων, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες, γιατί μάλλον υπάρχουν ζημίες και στις οικοσκευές, άμεσα να δοθούν αποζημιώσεις για να απαλύνουμε κάπως τον πόνο, δηλαδή και τη ζημιά. Δεν είναι ότι θα μπορέσουν αυτός ο κόσμος ξανά στον ρυθμό της ζωής του. Βεβαίως. Αλλά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
τους αγρότες. Mm-hmm. Ζητάμε να γίνει άμεσα η καταγραφή των ζημιών και να αποζημιωθούν στο 100%, είτε αυτό είναι φυτικό είτε είναι ζωικό κεφάλαιο. Περιμένουμε, αλλά είπα και πάλι ότι έχουμε έντονες επιφυλάξεις ότι όταν κοπάσουν όλα αυτά, όταν χαμηλώσουν πώς το λένε, τα φώτα της επικαιρότητας και όταν βεβαίως φύγει το θλιβερό θέαμα, θα είμαστε αντιμέτωποι πάλι με αυτό που γίνεται χρόνια, κύριε Μωράκη. Έχουμε παρόμοιες περιπτώσεις που δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως πρέπει να πω, εντάξει, να δώσουμε και πίστοση χρόνου στην νέα κυβέρνηση. Θα μου πείτε τώρα συμβολικά, το ότι πηγαίνει ένας υπουργός μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Το ζήτημα είναι να αποδημιουργηθούν αυτοί οι άνθρωποι που ήδη είναι αντιμέτωποι με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε αναφέρει πολλές φορές όσον αφορά σε μια φτωχή περιοχή όπως είναι η Ήπειρος. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, και αυτό είναι το τηλεοπτικό χτύπημα, αντιλαμβάνομαι, κύριε Μωραΐτη. Με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, για να δώσω έμφαση σε αυτό, με όλες αυτές τις ζημιές, από ό,τι διαβάζω εδώ, το 60% του οδικού δικτύου έχει υποστεί ζημιές. Όλα αυτά θα αποκατασταθούν άμεσα ή θα γυρίσουμε πάλι πίσω? Κοιτάξτε, ιδιαίτερα στους αγρότες είναι πράγματα, όπως αναφέρεται, το τηλεοπτικό χτύπημα. Μην ξεχνάμε, ιδιαίτερα οι αγρότες του νομού Άρτας δέχτηκαν χτύπημα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση με το εμπάρκο με τη Ρωσία. Βεβαίως. Ακτινίδια, ήδη αυτά ήταν και πορτοκάλια, μανταρίνια. Ήδη έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες ο κόσμος. Εάν η πολιτεία δεν αποζημίσει αυτόν τον κόσμο, είναι θέμα επιβίωσης. Πραγματικά έχουμε κόσμο ο οποίος θα οδηγηθεί στην ακραία φτώχεια. Εμείς θεωρούμε, δεν είναι θέμα να περιμένουμε από την κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός που έχει στηθεί μέχρι σήμερα και πιστεύουμε ότι θα είναι και το επόμενο διάστημα, δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος των ζημιών. Πάντως περιμένουμε, επαγγελματούμε και εμείς σαν Πολιτικό Κόμμα Ελλάδας θα φέρουμε το ζήτημα και στη Βουλή, αλλά και αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει είναι αυτό που είπα, να οργανώσουν οι κάτοικοι της περιοχής τον αγώνα τους να απαιτήσουν αποζημιώσεις που θα ανταποκρίνονται στο μέγεθος των ζημιών που έχουν υποστεί. Μάλιστα. Κύριε Μωραΐτη, στα επόμενα λεπτά λίγο που μας απομένουν, θα ήθελα λίγο έτσι μία εκτίμηση πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 2 εβδομάδες περίπου κυβέρνηση, ούτε. Και υπάρχει η εντύπωση, τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ότι τελικά η επόμενη μέρα δεν μας βρήκε χωρίς χαρτί υγείας. Ότι υπάρχει μια διάθεση διαπραγμάτευσης και ότι οι Ευρωπαίοι ίσως ακούσουν τις ελληνικές θέσεις. Θεωρείτε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι κινήσεις που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Κοιτάξτε, η θέση του ΚΚΕ είναι ξεκάθαρη και προεκλογικά και μετεκλογικά. Εμείς δεν αλλάζουμε θέση από μια ώρα στην άλλη. Θεωρούμε ότι η σημερινή συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων προβάλλει σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Τα κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν πως η διαπραγμάτευση που άρχισε τώρα θα είναι και σκληρή και θα προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο των θεσμών και των συνθηκών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα εδώ, για να δούμε τώρα, έχουμε ένα πολύ καλό περιτύλιγμα. Δηλαδή δεν συζητάμε, λέει η κυβέρνηση, με τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικα, αλλά από την άλλη μεριά θα συνεργαστούμε πολύ στενά με τους θεσμούς. Δηλαδή τι είναι οι θεσμοί, ποια είναι η Τρόικα, είναι η ίδια η Κομισιόν, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εμείς θέλουμε και καλούμε τους εργαζόμενους να μην τριγελαστούν. Η όποια διαπραγμάτευση γίνεται εντός των τυχών της Λειτουργοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι μια τέτοια διαπραγμάτευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων που λέμε εμείς δεν γίνεται από την πλευρά των λαϊκών συμφερόντων. Η διαπραγμάτευση που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μας, γίνεται για τη στήριξη της ανάκαμψης του κεφαλαίου. Εμείς θεωρούμε ότι τίποτα φιλολαϊκό δεν μπορεί να περιμένουν οι εργαζόμενοι από αυτές τις συμφωνίες, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν πρόκειται να φέρουν, για παράδειγμα, την ανάκτηση των απολειών την περίοδο της κρίσης. Ούτε να ξυλώσουν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ξυλώσουν το αντιλαϊκό, αντεργατικό οπλοστάσιο, και πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να γίνει ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι όταν κατακάτσει αυτός ο κουρνιαχτός, όταν αρχίζει σιγά σιγά να φτύνει η προπαγάνδα, τότε θα φανεί η σκληρή πραγματικότητα. Γιατί δυστυχώς θα είναι εδώ όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο που θα αρχίσει τη ζωή της λαϊκής οικογένειας. Και αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με καθαρή θέση, καλεί τους εργαζόμενους να μην συμβιβαστούν με τα όποια ψίχουλα τους πετάξουν. Γιατί έχουν κάποια ψίχουλα, η συγκυβέρνηση, εμείς πιστεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί, να εκπαιδεύσει το λαό μας, να ζει με ψίχουλα, δηλαδή από αυτά που περισσεύουν
πάνω από τα πλούσια, πάρω ένα τραπέζι, άλλο κεφαλαίο. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να δουν την πάγια τους, ακριβώς και να αγωνιστούν, όχι μόνο να πάρουν μία στη 14η σύνταξη ή ενδεχομένως ένα πιάτο φαγητού. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αγωνιστούν για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και η θέση μας είναι καθαρή. Τους καλούμε να παλέψουν για μονομέλη διαγραφή του χρέους και όχι όλα αυτά τα παζά που γίνονται σήμερα, η επιμήγυνση και όλα αυτά. Ίσως κάποιοι ξεχνάνε και τη διαγραφή μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θεωρούμε ότι η χώρα μας πρέπει να αποτελεστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλους τους συμπεριγαλιστικούς μηχανισμούς. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι να γίνει κοινωνικοποίηση των συγκεκριμένων μέσων παραγωγής, αλλά πρέπει να γίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι φοιτητές του πλούτου παπαράγων. Μόνο μια τέτοια πολιτική θεωρούμε πως είναι προς όφελος της εργατικής τάξης, της φτωχής αγροτιάς, των πλατιών λαϊκών στρωμάτων, των πόλεων και της υπαίδρου. Κύριε Μωρέτη, είσαι ξεκάθαρος. Εξάλλου θα τα αναπτύσσουμε εδώ, θα ακούμε και με πολύ ενδιαφέρον πάντα και τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ.